Προσαγγελόπουλος για να έχουμε να σχολιάσουμε. Καλά, μπορούμε να το βγάλουμε και το μπλουζάκι πάντως. Για σιγουριά. Δεν ξέρω πια. Εντάξει, εύκολα τα. Για να πα στη σκάθο, όλη την ώρα χωρίς μπλουζάκι είναι. Θα ήθελα να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν και όχι επειδή υπάρχει ημοφιλία. Σκεφτόμουν, από τη μία είναι πολύ θαραλέο να πεις θα γράψω ή τέλος πάντων θα αφηγηθώ μια ιστορία για να γραφτεί ένα βιβλίο. Απ' την άλλη όμως, σκέψω ότι ένας άνθρωπος που βιώνει μια κατάσταση μπορεί να βοηθηθεί από ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας συγγραφέας, σαφέστατα. Αλλά πόσο περισσότερο μπορεί να ταυτιστεί με έναν άνθρωπο όπως είναι ο Γιώργος, που τον έχετε στην τηλεόραση, που είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Ακριβώς, ναι. Που είναι ένας άνθρωπος διπλανής πόρτας, ο οποίος. Δηλαδή, είναι σπουδαίο τελικά. Παρόλο που μπορεί κάποιος να πει ότι. Σε πρώτη ανάγνωση να του δώσει μια. Κι όμως, εσύ έχεις δουλειά να γράψεις βιβλίο. Πολύ περισσότερο από άλλους. Ξέρεις κάτι, Νάνση. Ο λόγος που έγραψα το. Που αφηγήθηκα το βιβλίο και δημιουργήσαμε αυτό το βιβλίο με την Εκδοτική Αθηνών και την Αυγή Σαββίδου, τη συνεργάτη μου, ήταν γιατί μέσα από αυτό που έγινε δημιουργήθηκε μια σχέση και ένας διάλογος με τον κόσμο. Για να υπάρχει διάρκεια και να είναι αυτή η σχέση σωστή, πρέπει να είναι ειλικρινής. Ναι. Οπότε είναι μια ειλικρινής τοποθέτηση από πλευράς μου και δεν μπορείς να λες μόνο τα ωραία. Καλά, ναι. Έτσι, γιατί αφηγούμε και πράγματα τα οποία δεν ήταν πάντα σωστά αυτά που έκανα. Είχες. Και δεν καταλαβαίνω. Δεν συστήθηκα ποτέ ως συγγραφέας. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ας πούμε, πρέπει να κρίνουμε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ναι. Ή μάλλον καταλαβαίνω γιατί το κρίνουμε ως κίνηση. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί να προκαλεί εντύπωση μια κίνηση. Δεν συνηθίζεται. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο μοντέλο κινήσεων, στρατηγικής. Ναι, γιατί κάποιος, συγγνώμη, που εγώ ας πούμε, θα πρέπει να κάνω κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, εφόσον βγήκα από ένα παιχνίδι και υπάρχει μια δημοφιλία. Και δεν τα κάνω και κάνω κάτι άλλο και προκαλεί εντύπωση. Γιατί ας πούμε θα πρέπει να έκανα κάτι άλλο που συνηθίζεται. Ο κάθε άνθρωπος κρίνει και πράττει. Τώρα που έχει περάσει πια η σκόνη, ας πούμε, όλο αυτού του πράγματος. Από το Survivor, τι θυμάσαι, τι σου έχει μείνει από αυτό όλο. Είναι μία εικόνα ή είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μία εικόνα, είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα. Αυτό που μου έρχεται πρώτο είναι ότι ενώ όλο αυτό σαν βήμα τότε ήταν εντελώς αντίθετο με τη λογική μου, το έκανα και είπα θα πάω. Και το θα πάω δεν είναι εύκολο. Το να φύγεις από ένα επάγγελμα, από ήδη μία στροφή που είχα φύγει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να πάω στη Σκιάθο να κάνουμε την επιχείρηση με τον αδερφό μου. Για να πω ότι πάω εκεί γιατί θέλω να κάνω την αλλαγή στη ζωή μου και στα επαγγελματικά μου που δεν ήμουν ευχαριστημένος. Αλλά να κάνω κάτι εντελώς αντίθετο, να πάω στον Άγιο Δομήνικο και να κάτσω εκεί και να παίξω σε reality. Ίσως ήταν ξεκάθαρο στο μυαλό μου γιατί πήγαινα. Γι' αυτό και όταν βγήκα, μπορεί να μην φανταζόμουν τι θα γίνει, αλλά ήταν ξεκάθαρο αυτός ο λόγος στον οποίο είχα στο μυαλό μου όταν μπήκα. Ποιος ήταν ο λόγος που πήγες, γιατί δεν καταλαβαίνω. Η αλλαγή. Ήταν η αλλαγή. Ένιωθες την ανάγκη να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ναι, γιατί δεν ήμουν ευχαριστημένος στα επαγγελματικά μου. Όταν η ζωή μας κάπως είναι περίεργη και δεν είμαστε σίγουρα. Σίγουρα όταν θέλει κάποιος να κάνει μια επαγγελματική αλλαγή, δεν πάει σε ένα reality. Ψάχνει έναν τρόπο να φύγει από εκεί που. Αλλά πρέπει να σηκωθεί όπως κάπως. Είναι μόνο επαγγελματικό ή ήταν και κάτι παραπάνω. Όχι. Μόνο επαγγελματικό. Καθαρά επαγγελματικό. Πίστευα ότι μέσα από αυτό. Σίγουρα με το έπαθλο δεν σώζεται κανένας, ούτε εξασφαλίζεται. Δεν ήταν ο μόνος λόγος, έτσι, ούτε ο πρώτος λόγος. Ναι. Ο πρώτος λόγος ήταν η αλλαγή και μέσα από όλο αυτό κάποιες έτσι καινούριες γνωριμίες που μπορεί να μου δώσουν και κάτι ως ευκαιρία. Σκέφτηκες τι θα γινόταν αν δεν πήγαινε στο Survivor. Δηλαδή έχεις μπει σε αυτή την ωραία ερώτηση είναι αυτή. Αν δεν με παίρνανε ή αν δεν δήλωνα συμμετοχή. Δεν με είχαν πάρει καταρχήν. Πώς πήγες? Με πήρανε από ακύρωση. Κάτι ακυρώθηκε. Ναι. Με πήρανε από ακύρωση. Εάν δεν είχα πάει στο Survivor, μπορεί να μην είχε γίνει και αυτό το story, να είχε γίνει κάποιο άλλο που εγώ να έκρινα ότι δεν ταιριάζω και καλά έκανα και δεν πήγα. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα το αν. Να σου πω, Γιώργο, μοναξιά έχει καθόλου όλο αυτό? Ναι, είσαι μόνος σου. Έχει, γι' αυτό και σου λέω αλλάζουν κάποια πράγματα, γιατί. Στα πλαίσια της εκτίμησης αυτής της κατάστασης στην αρχή, γιατί αυτό έκανα. Προσπάθησα να δω τι γίνεται. Μου πήρε κανένα εξάμηνο. Μετά το να ξεκινήσω σε ένα νέο χώρο που είναι το τατουάζ και τα πέρα δόθηκε σε ένα νέο περιβάλλον, που δεν είναι και απλό να πας σε ένα ξένο μέρος με 100 διαφορετικά άτομα και. Ηθοποιούς που είναι όπου εκεί οφείλω και να ευχαριστώ και στους